Γεια σας. Είμαι ο Μινάς Δασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω την πρώτη εισαγωγική ενότητα στο μάθημα λειτουργικά συστήματα. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την ενότητα θα κατανοήσουμε την θέση των λειτουργικών συστημάτων στην πληροφορική. Θα δούμε και θα περιγράψουμε πώς το λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιείται ως ένας μηχανισμός αφαίρεσης. Θα μιλήσουμε για την διαχείριση πόρων των λειτουργικών συστημάτων και θα κλείσουμε με μία ιστορική ανασκόπηση. Σε προηγούμενο μάθημα είχαμε μιλήσει για την αρχιτεκτονική υπολογιστών. Τα λειτουργικά συστήματα βρίσκονται ακριβώς από πάνω από την αρχιτεκτονική υπολογιστών και γι' αυτό το λόγο έχουν ως προαπαιτούμενο την άριστη γνώση των θεμάτων που άπτονται της αρχιτεκτονικής υπολογιστών. Και όπως θυμόμαστε, η αρχιτεκτονική υπολογιστών συνδέεται με την ψηφιακή σχεδίαση. Γι' αυτό λοιπόν το σκοπό, τα λειτουργικά συστήματα διδάσκονται αφού έχουν διδαχτεί τα μαθήματα της ψηφιακής σχεδίασης και της αρχιτεκτονικής υπολογιστών. Τα λειτουργικά συστήματα καλύπτουν την έννοια του λογισμικού, το software. Ενώ στο μάθημα της αρχιτεκτονικής υπολογιστών είχαμε αναπτύξει και αναλύσει πλήρως το hardware του συστήματος και είχαμε δει πώς μπορεί να προγραμματιστεί αυτό το hardware χρησιμοποιώντας εντολές assembly, δηλαδή κυρίως hardware και λίγο software είχαμε συζητήσει, στα λειτουργικά συστήματα περιγράφουμε το software, αυτό το μεγάλο πρόγραμμα που ονομάζεται λειτουργικά συστήματα και το οποίο είναι το μόνο πρόγραμμα που έχει υπό την εποπτεία και επίβλεψη όλα τα άλλα προγράμματα. Το λειτουργικό σύστημα, λοιπόν, τα λειτουργικά συστήματα λοιπόν είναι μια συνέχεια της αρχιτεκτονικής των υπολογιστών. Είχαμε δει λοιπόν στην αρχιτεκτονική υπολογιστών ότι ένα σύστημα αποτελείται από έναν ή περισσότερους επεξεργαστές, από την κεντρική μνήμη του συστήματος, σκληρούς οπτικούς δίσκους που ονομάζονται και δευτερεύουσα αποθήκευση, εκτυπωτές, ποικίλες συσκευές εισόδου και εξόδου. Η διαχείριση λοιπόν και ο συγχρονισμός όλων αυτών των πολύπλοκων συσκευών απαιτεί ένα στρώμα λογισμικού, ένα στρώμα software. Αυτό είναι και το λειτουργικό σύστημα. Το λειτουργικό σύστημα λοιπόν είναι αυτό που διαχειρίζεται αυτή την πολυπλοκότητα. Είχαμε δει λοιπόν στην αρχιτεκτονική υπολογιστών ότι κάθε επεξεργαστής έχει μία ίζα, Instruction Set Architecture, που εμείς κυρίως τη γνωρίσαμε μέσω των εντολών assembly. Μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τις γνώσεις αυτές που αποκομίσαμε από το μάθημα της αρχιτεκτονικής, δηλαδή με εντολές assembly. Αυτό το πρόγραμμα θα γραφτεί για μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, για ένα συγκεκριμένο επεξεργαστή και θα εκτελεί ασφαλώς μια προκαθορισμένη λειτουργία. Σε περίπτωση που ο προγραμματιστής θελήσει να χρησιμοποιήσει πολύπλοκες δομές και περιφερειακά όπως είσοδο-έξοδο, οθόνη, πυκνολόγιο και άλλες συσκευές εισόδου-εξόδου, τότε θα βιώσει ένα πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και η γραφή ενός χαρακτήρα στην οθόνη είναι μια τόσο πολύπλοκη λειτουργία η οποία απαιτεί δεκάδες ή και εκατοντάδες εντολές assembly. Το λειτουργικό σύστημα έρχεται για να καλύψει αυτό το κενό. Το κενό λοιπόν με το να παρέχει διεπαφές, βιβλιοθήκες, συναρτήσεις, διεργασίες που βοηθούν τον προγραμματιστή στο να χρησιμοποιήσει το hardware. Αλλά το λειτουργικό σύστημα δεν χρησιμοποιείται μόνο για να βοηθήσει τον προγραμματιστή στην ανάπτυξη προγραμμάτων. Μία άλλη λειτουργία είναι ότι παρέχει προστασία των εφαρμογών. Σε ένα σημερινό υπολογιστικό σύστημα έχουμε ταυτόχρονα πάρα πολλές ενεργές διεργασίες ή προγράμματα. Αυτές οι διεργασίες, επειδή βρίσκονται στο ίδιο σύστημα, στην ίδια μνήμη, καταλαμβάνουν μέρος πάνω στο ίδιο
μαγνητικό μέσο αποθήκευσης, τον ίδιο σκληρό δίσκο, έχουν μερικές φορές η συμπεριφορά ώστε μία διεργασία να προκαλεί πρόβλημα σε μία άλλη. Εκεί έρχεται το λειτουργικό σύστημα για να καλύψει αυτό το κενό. Το λειτουργικό σύστημα λοιπόν παρέχει προστασία της μιας διεργασίας έναντι μιας άλλης κακογραμμένης διεργασίας. Δηλαδή, αν μία διεργασία δυσλειτουργήσει, δεν προκαλεί κατάρρευση όλου του λειτουργικού σύστηματος, αλλά μόνο αυτής της συγκεκριμένης διεργασίας. Έτσι λοιπόν, αυτά τα προβλήματα και πολλά άλλα οδήγησαν στη δημιουργία και ευρεία υιοθέτηση των λειτουργικών συστημάτων. Το λειτουργικό σύστημα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα πολύ μεγάλο και ενσύνθετο πρόγραμμα, λογισμικό, που κατευθύνει ασφαλώς τον επεξεργαστή. Η αποστολή του λειτουργικού συστήματος είναι η διαχείριση όλων των συσκευών και η παροχή προγραμμάτων και βιβλιοθηκών προκειμένου να γίνεται απλούστερη η χρήση και η ανάπτυξη προγραμμάτων για αυτό το hardware. Το λειτουργικό σύστημα βρίσκεται αμέσως μετά το υλικό και πριν από τα υπόλοιπα προγράμματα. Όπως είχαμε δει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, όλοι οι σημερινοί επεξεργαστές έχουν δύο τουλάχιστον ρυθμούς λειτουργίας, operational modes. Ο ένας ρυθμός λειτουργίας είναι η κατάσταση διαχειριστή, supervisor, ή η κατάσταση πυρήνα. Στην κατάσταση πυρήνα, οι διαχειριστοί επιτρέπονται όλες οι εντολές και οι λειτουργίες του επεξεργαστή. Δηλαδή, αν ένας σημερινός επεξεργαστής, για παράδειγμα, έχει 400 εντολές assembly, στη λειτουργία του πυρήνα, kernel mode, επιτρέπονται όλες αυτές οι εντολές. Υπάρχει και μια δεύτερη κατάσταση λειτουργίας που είναι η κατάσταση χρήστη, user mode. Το user mode επιτρέπει λοιπόν ένα υποσύνολο αυτών των εντολών, ένα υποσύνολο που δεν θα προκαλέσει πρόβλημα στο σύστημα. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι η εντολή απενεργοποίησης του επεξεργαστή, μια εντολή halt. Αυτή είναι μια προνομιούχα εντολή. Προκειμένου να εκτελεστεί αυτή η εντολή, απαιτείται ο επεξεργαστής να λειτουργεί σε κατάσταση supervisor, διαχειριστή ή επιβλέποντος. Έτσι λοιπόν, οι σημερινοί επεξεργαστές έχουν το kernel mode και το user mode. Το λειτουργικό σύστημα είναι αυτό που χρησιμοποιείται κυρίως σε kernel mode. Έχει πλήρη πρόσβαση σε όλο το hardware, ενώ οι διεργασίες, τα προγράμματα λοιπόν που φορτώνουμε μέσω του λειτουργικού σύστηματος, λειτουργούν σε user mode. Έτσι λοιπόν, οι διεργασίες δεν μπορούν να προκαλέσουν κάποιο πρόβλημα στο σύστημα. Το λειτουργικό σύστημα αποτελείται από τμήματα, όπως θα δούμε στην αντίστοιχη διάλεξη. Ένα από αυτά τα τμήματα όμως, θα το πούμε τώρα, είναι το τμήμα του πυρήνα, είναι το core του λειτουργικού συστήματος. Ένα λειτουργικό σύστημα όπως το Linux, για παράδειγμα, όταν γίνει εγκατάσταση στο δίσκο, μπορεί να δεσμεύσει αρκετά megabyte και εκατοντάδες megabyte, από τα οποία τα περισσότερα χρησιμοποιούνται για βοηθητικά προγράμματα. Ένα όμως κομμάτι του δίσκου, που είναι συνήθως μέχρι από 20 με 100 MB, είναι ο πυρήνας του λειτουργικού συστήματος. Εκεί βρίσκονται όλες οι σημαντικές λειτουργίες. Βέβαια, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι και το λειτουργικό σύστημα αποτελείται από τον πυρήνα, τις βιβλιοθήκες και τα βοηθητικά αρχεία. Ο πυρήνας λοιπόν είναι αυτός που είναι προστατευμένος. Δεν μπορεί μια διεργασία να τροποποιήσει τον πυρήνα. Ο πυρήνας που είναι στο δίσκο φορτώνεται στη μνήμη και στη συνέχεια εκτελείται από εκεί πέρα. Ο πυρήνας προστατεύεται από τις υπόλοιπες διεργασίες και δεν μπορεί μια διεργασία να τροποποιήσει είτε τη μνήμη δεδομένων, είτε τη μνήμη εντολών, είτε τη μνήμη σωρού του πυρήνα. Ο πυρήνας λοιπόν είναι ένα software, είναι λογισμικό, το οποίο βρίσκεται στη μνήμη του συστήματος. Μέσα στον πυρήνα βρίσκονται όλες οι βασικές λειτουργίες και υπηρεσίες του συστήματος. Όπως θα δούμε, είναι η διαχείριση αρχείων,
διαχείριση πόρων, διαχείριση μνήμης, διαχείριση εισόδου-εξόδου, προστασία, ασφάλεια κ.ο.κ. Το λειτουργικό σύστημα λοιπόν μόνο αυτό μπορεί να εκτελεστεί σε supervisor mode. Εδώ πέρα θα πρέπει λίγο να σημειώσουμε ότι η έννοια kernel ως τώρα τη συναντήσαμε σε δύο φορές, σε δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση τη συναντήσαμε όταν είδαμε ότι ο επεξεργαστής λειτουργεί σε user mode και σε kernel mode. Στο μη προνομιούχος σύνολο εντολών και στο προνομιούχος σύνολο εντολών. Επίσης το ξανασυναντήσαμε στο λειτουργικό σύστημα που βλέπουμε ότι το λειτουργικό σύστημα έχει κάτι που ονομάζεται kernel, δηλαδή software, ένα λογισμικό, όπου είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση όλων αυτών των στοιχείων. Άρα λοιπόν, το kernel, ο πυρήνας του λειτουργικού σύστηματος, εκτελείται σε κατάσταση επιβλέποντος ή kernel mode στον επεξεργαστή. Όπως είδαμε λοιπόν, οι βασικές λειτουργίες των σύγχρονων συστημάτων είναι δύο. Πρώτον, ότι παρουσιάζει έναν μηχανισμό αφαίρεσης που αφαιρεί όλες οι λεπτομέρειες που καθιστούν περίπλοκη τη χρήση του υλικού. Δεύτερον, παρουσιάζει μια εικονική μηχανή η οποία είναι ευκολότερο να προγραμματιστεί και να διαχειριστεί, διαχειριστής πόρων. Μια εφαρμογή λοιπόν χρησιμοποιεί κάποιους πόρους. Τι είναι πόρος όμως? Όπως θα δούμε στην αντίστοιχη διάλεξη, πόρος είναι οτιδήποτε μπορεί να δοθεί σε μία διεργασία. Αυτό μπορεί να είναι είτε κάτι που έχει φυσική υπόσταση, όπως για παράδειγμα ένα CD-ROM που χρησιμοποιείται για ανάγνωση, ή μπορεί να έχει μία ιδεατή υπόσταση, δηλαδή κάτι που δεν έχει φυσική υπόσταση και είναι μία abstract έννοια, όπως θα δούμε στο αντίστοιχο κεφάλαιο, η σημαφόρη. Άρα λοιπόν, το λειτουργικό σύστημα έχει στη διάθεσή του πάρα πολλούς πόρους. Αυτούς τους δανείζει στις διεργασίες που τις ζητάνε. Προκειμένου λοιπόν να δημιουργήσουμε μια διεργασία, χρησιμοποιούμε έναν επεξεργαστή κειμένο που κατασκευάζουμε ένα πηγαίο κώδικα. Στα πλαίσια του εργαστηριακού τμήματος του μαθήματος θα δημιουργούμε προγράμματα σε γλώσσα POSIX-C. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται ο compiler για να δημιουργηθεί το object code, δηλαδή ο κώδικας που μπορεί να τρέξει στο συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα για τη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική. Το λειτουργικό σύστημα καλείται να λοιπόν δημιουργήσει και να αποθηκεύσει το object code στο δίσκο, και όταν ο κώδικας εκτελεστεί, τότε το λειτουργικό σύστημα δεσμεύει τους απαραίτητους πόρους, επεξεργαστή, μνήμη, αρχεία, είσοδο-έξοδο, για να προσφερθούν οι κατάλληλες υπηρεσίες στη διεργασία μας. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι στο κάτω μέρος του διαγράμματος υπάρχει το hardware, ο υλικό, ο επεξεργαστής. Στη συνέχεια, ακριβώς από πάνω βρίσκεται το λειτουργικό σύστημα, όπου λειτουργεί σε κατάσταση πυρήνα. Στη συνέχεια βρίσκονται τα προγράμματα διεπαφής του χρήστη και του λειτουργικού στήματος και οι βιβλιοθήκες. Και στο τέλος, στο ανώτερο επίπεδο, είναι οι διεργασίες που συναντάμε σε ένα υπολογιστικό σύστημα, για παράδειγμα ένας browser, ένας email αναγνώστης και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, σε ένα άλλο διάγραμμα βλέπουμε το hardware στη βάση αυτού του γραφήματος. Στη συνέχεια υπάρχει το λειτουργικό σύστημα. Ακριβώς πάνω από το λειτουργικό σύστημα βρίσκονται τα προγράμματα και οι βιβλιοθήκες που εγκαθίστονται κατά την αρχικοποίηση του συστήματος, και μετά βρίσκονται τα διάφορα προγράμματα. Το λειτουργικό σύστημα λοιπόν, το κομμάτι του λειτουργικού συστήματος που ονομάζεται πυρήνας, εκτελείται στο ρυθμό supervisor, στον επεξεργαστή. Αυτό έχει διεπαφές, παρέχει διεπαφές προκειμένου τα προγράμματα να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υλικό. Ένα λειτουργικό σύστημα, όταν αρχικοποιείται στο σύστημα,
τοποθετείται εκτός από τον πυρήνα και μαζί με κάποια βοηθητικά προγράμματα στο δίσκο. Αυτά τα προγράμματα μπορεί να είναι ο φλοιός, ένας διαχειριστής παραθύρων, window manager, ένας μεταγλωτιστής, διορθωτής, κάποια παιχνίδια και πολλά άλλα. Αυτά δεν ανήκουν στο λειτουργικό σύστημα. Μπορεί να εγκαθίστονται μαζί με την αρχικοποίηση του πυρήνα στο δίσκο, αλλά εντούτοις είναι βοηθητικά προγράμματα που σκοπό έχουν να κάνουν πιο άνετη, εύκολη και άμεση τη χρήση του συστήματος. Ο καθένας μπορεί λοιπόν να γράψει το δικό του compiler, το δικό του επεξεργαστή κειμένου, αλλά δεν μπορεί να γράψει το δικό του χειριστή διακοπών, για παράδειγμα, του λειτουργικού συστήματος. Γιατί το λειτουργικό σύστημα παρέχει κάποιες υπηρεσίες. Δεν μπορεί ο καθένας να τροποποιήσει αυτές τις λειτουργίες, εκτός αν είναι ελεύθερος όλος ο κώδικας, όπως για παράδειγμα το FreeBSD, και καταλαβαίνει πού να επέμβει πάνω στις εκατομμύρια γραμμές κώδικα. Το πρόβλημα λοιπόν, το πρόγραμμα δημιουργείται, μεταφράζεται και παράγεται ο αντικειμενικός κώδικας, ο οποίος αποθηκεύεται σε ένα αρχείο στο δίσκο. Ο δίσκος ονομάζεται και δευτερεύουσα μνήμη. Όταν το πρόγραμμα ζητείται να εκτελεστεί, τότε μέρος, όχι όλο, δηλαδή αν το αρχείο που δημιουργήθηκε αποτελείται από 50 MB, δεν θα μεταφερθούν 50 MB στη μνήμη, θα μεταφερθεί μόνο το κομμάτι, το τμήμα του εκτελέσιμου αρχείου που απαιτείται ανά πάσα στιγμή για την ορθή εκτέλεση. Έτσι λοιπόν μεταφέρεται το τμήμα του αρχείου στη μνήμη και στη συνέχεια με την κλασική ροή εκτέλεσης Fetch, Decode, Execute, Store μεταφέρονται εντολές Machine Code μία προς μία στον επεξεργαστή προς εκτέλεση. Άρα λοιπόν από αυτό το παράδειγμα βλέπουμε ότι απαιτείται μία διαχείριση της κύριας και δευτερεύουσας μνήμης του επεξεργαστή και των περιφερειακών. Το λειτουργικό σύστημα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργεί την ψευδέστηση στις εφαρμογές ότι αυτές είναι οι μόνες που υπάρχουν και εκτελούνται στο υλικό. Αυτό γίνεται προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια και προστασία από τις αντιμαχόμενες διεργασίες. Έτσι λοιπόν μια διεργασία δεν μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα σε μια άλλη διεργασία. Και αν αυτή η διεργασία δυσλειτουργήσει, τότε αυτή θα τερματιστεί και δεν θα επηρεαστεί η εκτέλεση του λειτουργικού συστήματος. Η κάθε διεργασία λοιπόν δεν μπορεί να καταλάβει την ύπαρξη των άλλων διεργασιών και η κάθε διεργασία δεν μπορεί να παρεμβάλλει την ροή εκτέλεσης μιας άλλης διεργασίας. Γι' αυτόν τον λόγο είναι δυνατή η εκτέλεση πολλών διεργασιών σε ένα σύστημα. Για παράδειγμα, έστω ότι μια διεργασία απαιτεί 2 GB RAM και θα μπορούσαμε να εκτελέσουμε 10 διεργασίες που η κάθε μία απαιτεί 2 GB RAM σε ένα μηχάνημα που συνολικά έχει 2 GB RAM. Γιατί κάθε μία έχει την ψευδέστηση ότι είναι μόνη της στο σύστημα και όλοι οι πόροι της ανήκουν. Μπορούμε λοιπόν να εκτελούμε πολλές περισσότερες διεργασίες με τη χρήση του λειτουργικού συστήματος. Αν δεν είχαμε λειτουργικό σύστημα, μόνο μία διεργασία θα μπορούσαμε να εκτελέσουμε. Από τα προηγούμενα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι το λειτουργικό σύστημα είναι το κεντρικό κομμάτι λογισμικού που διαχειρίζεται τους πόρους του υλικού. Επιτρέπει λοιπόν πολλαπλές διεργασίες να βρίσκονται ταυτόχρονα στη μνήμη και να εκτελούνται ψευδοπαράλληλα. Ακόμα και να έχουμε έναν επεξεργαστή, αυτός μπορεί να διαμοιραστεί σε πολλές διεργασίες. Και τώρα που χαρακτηρίσαμε την έννοια του διαμοιρασμού, μπορούμε να πούμε ότι αυτό επιτυχάνεται με την τεχνική της πολυπλεξίας. Και συγκεκριμένα υπάρχει χωρική και χρονική πολυπλεξία. Η χωρική πολυπλεξία σημαίνει ότι ένας πόρος μοιράζεται χωρικά σε διεργασίες. Για παράδειγμα, η μνήμη είναι ένας πόρος. Ένα κομμάτι της μνήμης το παίρνει μια διεργασία, ένα άλλο κομμάτι μια άλλη διεργασία, ένα άλλο κομμάτι μια άλλη διεργασία. Έχουμε μια χωρική πολυπλεξία. Απ' την άλλη, ο επεξεργαστής κάθε φορά, αν είναι μόνο πυρήνα, μπορεί να εκτελεί μία μόνο διεργασία. Έτσι λοιπόν, τοποθετείται μια διεργασία στον επεξεργαστή,
Για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα αυτή η διεργασία έχει τον πλήρη έλεγχο του επεξεργαστή. Συνέχεια απομακρύνεται αυτή η διεργασία, τοποθετείται μία άλλη διεργασία και ούτω καθεξής. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε την χρονική πολυπλεξία. Δηλαδή, ότι ένας πόρος δίνεται εξ ολοκλήρου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε μια διεργασία και στη συνέχεια απομακρύνεται και δίνεται σε κάποια άλλη διεργασία. Το λειτουργικό σύστημα, λοιπόν, θεωρείται πολλές φορές ότι είναι και ένας μηχανισμός αφαίρεσης. Και γιατί? Γιατί κρύβει από το προγραμματιστή τις λεπτομέρειες του υλικού. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή χωρίς να ενδιαφέρεται για το πώς λειτουργεί το υλικό. Δηλαδή, δεν χρειάζεται ένας χρήστης να δημιουργήσει έναν πολύπλοκο κώδικα χαμηλού επίπεδου, αρκεί να προγραμματίζει σε ψηλό επίπεδο. Για παράδειγμα, αν ο χρήστης θέλει να δημιουργήσει ένα αρχείο χρησιμοποιώντας την POSIX, μια υψηλό επίπεδο γλώσσα που θα μάθουμε στο εργαστήριο αυτό, αρκεί να δώσει μια εντολή F-Open για να ανοίξει ένα αρχείο στο δίσκο και F-Write για να γραφούν τα δεδομένα και συνέχεια βέβαια F-Close για να κλείσουν τα αρχεία. Αν όμως το ίδιο ήθελε να το κάνει σε εντολές assembly, τότε θα έπρεπε να γράψει εκατοντάδες εντολές assembly προκειμένου να υλοποιηθεί η ίδια λειτουργία. Είναι λοιπόν πολύ πιο εύκολη η ανάπτυξη προγραμμάτων σε ένα λειτουργικό σύστημα που μας παρέχει βιβλιοθήκες, διεργασίες και υπηρεσίες. Υπάρχουν λοιπόν μερικές περιπτώσεις όπου η διεργασία χρήστη θέλει να χρησιμοποιήσει κάποιους πόρους όπου η χρήση των πόρων απαιτεί προνομιούχες εντολές. Απαιτούν λοιπόν τον επεξεργαστή αυτές οι εντολές να λειτουργεί σε κατάσταση supervisor. Πώς γίνεται αυτό? Η διεργασία λοιπόν κάνει μια αίτηση στο λειτουργικό σύστημα για να ζητήσει συγκεκριμένη υπηρεσία. Για παράδειγμα, θέλει να ζητήσει τη δέσμευση μνήμης με την εντολή malloc. Εκτελεί λοιπόν το malloc, που το malloc είναι μια διεργασία του λειτουργικού συστήματος, η οποία συνδέεται με την κλίση συστήματος malloc και η οποία δεσμεύει χώρο στη μνήμη και επιστρέφει τη μνήμη αυτή στη διεργασία. Άρα λοιπόν, η διεργασία του χρήστη χρησιμοποιεί μια συνάρτηση, η οποία αυτή η συνάρτηση συνδέεται με μια κλίση συστήματος και η οποία κλίση συστήματος είναι αυτή που απευθύνεται στο ίδιο το kernel του λειτουργικού συστήματος ως διαμεσολαβητή και αυτός καλύπτει αυτή την απέτηση αφού έχει την δυνατότητα να εκτελεί προνομιούχες εντολές. Υπάρχουν πάρα πολλά system calls, δεκάδες και εκατοντάδες, και τα οποία τα περισσότερα θα τα γνωρίσουμε στα πλαίσια του εργαστηριακού τμήματος του μαθήματος. Άρα λοιπόν μπορούμε να συνοψίσουμε τους ρόλους του λειτουργικού συστήματος, μπορούμε να το θεωρήσουμε λοιπόν ως μια εκτεταμένη ή ιδιατή μηχανή που παρέχει μια διασύνδεση μεταξύ του χρήστη και του υπολογιστή και ως διαχειριστή των πόρων του συστήματος. Το λειτουργικό σύστημα, όπως καταλάβαμε, είναι λογισμικό. Απαιτεί, βέβαια, το hardware για να εκτελεστεί. Απαιτεί λοιπόν τον επεξεργαστή. Προκειμένου λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε ένα λειτουργικό σύστημα σε ένα υπολογιστικό σύστημα, θα πρέπει να γίνεται εξής διαδικασία. Το λειτουργικό σύστημα λοιπόν εκχωρεί τον έλεγχο του επεξεργαστή σε μια διεργασία για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μόλις περάσει αυτό το χρονικό διάστημα, απομακρύνεται αυτή η διεργασία και ξανατοποθετείται το κομμάτι του λειτουργικού συστήματος προκειμένου να επιλέξει την επόμενη ενέργεια που θα εκτελέσει. Για παράδειγμα, την τοποθέτηση κάποιας άλλης διεργασίας στον επεξεργαστή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να παρέχεται με κάποιον τρόπο η δυνατότητα απομάκρυνση και εκχώρηση του επεξεργαστή στις διεργασίες. Αυτό για να γίνει απαιτεί κάποια υποστήριξη από το υλικό, απαιτεί ειδικό hardware. Άρα λοιπόν, τα λειτουργικά συστήματα έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις από το υλικό. Και ασφαλώς,
νέες δυνατότητες του υλικού χρειάζονται υποστήριξη από το λειτουργικό σύστημα προκειμένου να είναι διαθέσιμες στις εφαρμογές. Άρα λοιπόν υπάρχει μια αλληλένδετη σχέση μεταξύ του υλικού και του λογισμικού με την έννοια του λειτουργικού συστήματος. Ένα τέτοιο παράδειγμα για να καταλάβουμε είναι η μονάδα διαχείρισης μνήμης. Τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα, όπως θα δούμε στην αντίστοιχη ενότητα, παρέχουν προστασία στη μνήμη. Αυτή η προστασία παρέχεται μέσω ειδικού λογισμικού που έχουν τα λειτουργικά συστήματα, αλλά και ειδικού hardware που είναι η μονάδα διαχείρισης μνήμης που έχουν οι σύγχρονοι επεξεργαστές. Γι' αυτό λοιπόν, λειτουργικά συστήματα όπως τα Windows ή το Linux δεν μπορούν να εκτελεστούν σε επεξεργαστές που δεν έχουν μονάδα διαχείρισης μνήμης, όπως ο επεξεργαστής PicoBlaze για παράδειγμα. Γι' αυτό το σκοπό λοιπόν, συγκεκριμένα λειτουργικά συστήματα, το κάθε λειτουργικό σύστημα έχει ξεχωριστές απαιτήσεις, οι οποίες πρέπει όλες να καλύπτονται από την υφιστάμενη υποδομή, προκειμένου να μπορούν να λειτουργήσουν αρμονικά και χωρίς πρόβλημα. Οι δύο θεμελιώδη στόχοι του λειτουργικού συστήματος είναι η αποδοτικότητα, δηλαδή να έχουμε την καλύτερη εκμετάλλευση του υλικού και την φιλική και απλή χρήση. Πόσα λειτουργικά συστήματα υπάρχουν? Τα πρώτα λειτουργικά συστήματα παρουσιάστηκαν το 1960. Από τότε, εκατοντάδες λειτουργικά συστήματα έχουν παρουσιαστεί, κάποια από τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί, κάποια τα ανέλαβαν άλλοι, σταμάτησε η ανάπτυξή τους, κάποια συνεχίζουν να υπάρχουν για δεκαετίες και ούτω καθεξής. Έχουμε πάρα πολλά λειτουργικά συστήματα γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικοί στόχοι, πολλές εταιρείες, διαφορετικά οράματα, διαφορετικό hardware και ούτω καθεξής. Τα λειτουργικά συστήματα συνεχώς εξελίσσονται και εξελίσσονται τόσο λόγω των απαιτήσεων από το νέο hardware και τις νέες συσκευές που συνδέονται πια στον υπολογιστή, όσο και με τη διόρθωση σφαλμάτων που ανακαλύπτονται ή και με την παροχή νέων υπηρεσιών, νέων διεπαφών και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να δούμε για τις 4 γενιές υπολογιστών που είχαμε αναλύσει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών πώς υπήρχαν τότε τα, αν υπήρχαν, τα λειτουργικά συστήματα και πώς εξελίχθηκαν και αυτά μαζί με τις γενιές των υπολογιστών. Έτσι λοιπόν, μαζί με τις γενιές των υπολογιστών υπάρχουν και γενιές των λειτουργικών συστημάτων, όπως είναι η σηριακή επεξεργασία, τα συστήματα σηριακής επεξεργασίας δέσμης, πολυπρογραμματισμού και καταμερισμού χρόνου. Ας δούμε λοιπόν την πρώτη γενιά των υπολογιστών. Η πρώτη γενιά των υπολογιστών, η γενιά που έχουμε νήες και νου και κάρτες καλωδιακών συνδέσεων. Λειτουργίες που σχετίζονται με την εκτέλεση του προγράμματος, δηλαδή το φόρτωμα του μεταγλωτιστή, με την έννοια το φόρτωμα των κατάλληλων καρτών, των βιβλιοθηκών, παραγωγή συμβολικής γλώσσας κ.ο.κ. Τα προβλήματα λοιπόν αυτής της γενιάς ήταν προβλήματα χρονοδρομολόγησης και αυτό οφείλουμε στο γεγονός ότι ο υπολογιστής δεσμεύονταν από τους χρήστες συνήθως για συγκεκριμένα για μισή ώρα και νιώσουμε ότι το πρόβλημα ήταν η σημαντική υποχρησιμοποίηση του υπολογιστή, κάτι που ιδιαίτερα εκείνη την εποχή ήταν, είχε μεγάλο κόστος. Στη δεύτερη γενιά έχουμε τη γενιά που πρώτον μετρού και δημιουργούνται πιο γρήγορα από την προηγούμενη γενιά. Αναπτύσσεται η έννοια της εργασίας, job, που αποτελείται από ένα περισσότερα προγράμματα γραμμένα σε κάποια συμβολική γλώσσα προγραμματισμού και κάθε εργασία διαβάζεται από τον υπολογιστή με τη χρήση των διάδρυπτων καρτών. Έτσι λοιπόν δημιουργείται η έννοια της σηριακής επεξεργασίας και μόλις τελειώσει η εκτέλεση μιας εργασίας αρχίζει αμέσως να εκτελείται η επόμενη εργασία. Για την πιο αποδοτική χρήση του υπολογιστή, ο χρήστης δεν έχει άμεση σχέση με τον υπολογιστή, αλλά χρησιμοποιείται ένα εξειδικευμένο άτομο που είναι ο χειριστής. Έτσι λοιπόν, ο χρήστης παραδίδει στο χειριστή το έργο που θέλει να επιτελέσει ο υπολογιστής και στη συνέχεια
ο χειριστής είναι αυτός που είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση σε σειρά και μόλις ολοκληρώνεται μια εργασία να τοποθετεί κάποιο άλλο. Έχουμε λοιπόν εδώ μια σειριακή επεξεργασία. Λοιπόν, η σειριακή επεξεργασία και εκτέλεση προγράμματος γίνεται δυνατή με τη χρήση του λογισμικού που ονομάζεται παρακολουθητής. Βρίσκεται μέσα στη μνήμη του υπολογιστή και παρακολουθεί τις εργασίες. Διαβάζει λοιπόν μια εργασία η οποία φορτώνει στην περιοχή των χρυσών της μνήμης και της δίνει τον έλεγχο της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας για να εκτελεστεί. Και αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, επιστρέφει ο έλεγχος του υπολογιστή στον παρακολουθητή για να φορτώσει την επόμενη εργασία. Τα αποτελέσματα στέλνονται σε κάποια συσκευή εξόδου, κυρίως εκτυπωτή γραμμής, line printer, για να τα παραλάβει ο χρήστης. Έτσι λοιπόν, ο προγραμματιστής παίρνει διάτριτες κάρτες σε ένα μηχάνημα, όπως βλέπουμε στο πρώτο σχήμα, όπου χρησιμοποιείται ένα ξεχωριστό υπολογιστικό σύστημα για την μεταφορά του προγράμματος σε μαγνητοτενίες, και στη συνέχεια αυτές οι μαγνητοτενίες μεταφέρονται σε ένα πολύ δυνατό υπολογιστικό σύστημα για εκείνη την εποχή, όπου σειριακά διαβάζει τη μία μαγνητοτενία μετά την άλλη και αποθηκεύει τα αποτελέσματα σε μία μαγνητοτενία εξόδου, η οποία στη συνέχεια οδηγείται σε ένα άλλο σύστημα εισόδου-εξόδου για την εκτύπωσή τους. Παρατηρούμε λοιπόν εδώ πέρα ότι έχουμε χωρίσει την έννοια της εισόδου-εξόδου και της επεξεργασίας, όπως θα δούμε και στα σύγχρονα σημερινά υπολογιστικά συστήματα. Η είσοδος-έξοδος είναι μία χώρα. Γι' αυτό το λόγο και στα σημερινά συστήματα έχουμε ξεχωριστά chip που ονομάζονται ελεκτές συσκευών εισόδου-εξόδου, η οποία αυτά τα chip είναι την είσοδο-έξοδο και μόλις γράψουν ή διαβάζουν δεδομένα, ενημερώνουν τον επεξεργαστή με τη χρήση των κατάλληλων διακοπών. Αυτή η τεχνική που είδαμε την εποχή, δηλαδή η απομόνωση της είσοδου-έξοδου από την κυρίως επεξεργασία, είναι αναπτύχθηκε και χρησιμοποιείται. Στη δεύτερη γενιά λοιπόν έχουμε και γλώσσες ελέγχου εργασιών, Job Control Languages, που παρέχουν στο παρακολουθητή σημαντικές οδηγίες για την εκτέλεση εργασίας, όπως ποιο μεταφραστή να χρησιμοποιήσει, ποια δεδομένα να χρησιμοποιήσει και ούτω καθεξής. Πριν την εκτέλεση του προγράμματος, ο παρακολουθητής διαβάζει τις κάρτες λοιπόν που αντιστοιχούν στις οδηγίες αυτές, δηλαδή ο χειριστής τοποθετεί κάρτες με τις οδηγίες για τα αντίστοιχα προγράμματα μετάφρασης και δεδομένων και συνέχεια ακολουθούν οι κάρτες του προγράμματος. Έτσι λοιπόν ελαττώνεται η σπατάλη χρόνου μεταξύ της εκτέλεσης δύο εργασιών. Προστασία μνήμης. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει έννοια της μνήμης που βρίσκεται ο παρακολουθητής σε αυτό το πρόγραμμα που παρακολουθεί και φορτώνει τη μία διεργασία μετά την άλλη και η οποία ασφαλώς δεν πρέπει να είναι προσπελάσιμη από τα προγράμματα που εκτελεί το σύστημα. Επίσης υπάρχει έννοια του μετρητή, του timer. Ο χρονικός μετρητής λοιπόν δείχνει ότι ένα πρόγραμμα χρήση δεν μπορεί να εκτελείται επαορίστον και άμα περάσει το χρονικό του συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, διακόπτεται η εκτέλεση. Όλα αυτά λοιπόν συνδέονται με τις σημερινές καταστάσεις kernel και user mode των σημερινών επεξεργαστών. Ακόμα και αγωγή λοιπόν ξεχωριστών συσκευών εισόδου-εξόδου, παρακολουθητών, ομαδοποίησης εργασιών, πάλι έχουμε το πρόβλημα της υποχρησιμοποίησης του επεξεργαστή σε απαράδεκτα χαμηλό ρυθμό. Το πρόβλημα βρίσκεται λοιπόν στο ότι οι συσκευές εισόδου-εξόδου είναι πολύ πιο αργές από τον επεξεργαστή. Για παράδειγμα, το να διαβάσουμε μια γραφή από κάποιο αρχείο θέλει 15 μικροσεκόντ, ενώ η εκτέλεση 100 εντολών 1 μικροσεκόντ. Άρα λοιπόν βλέπουμε με αυτά τα νούμερα ότι το ποσοστό χρήσης γίνεται 3,2% για το συγκεκριμένο παράδειγμα. Δηλαδή ένα πολύ χαμηλό ποσοστό χρήσης του επεξεργαστή. Στις αρχές της δεκαετίας του 60 αναπτύχθηκε και η έννοια της ομαδοποίησης, δηλαδή αφορά τη δημιουργία ομάδων, στις οποίες ο χειριστής φόρτωνε στον υπολογιστή. Δηλαδή, ο χειριστής μάζευε από όλους τους χρήστες τα προγράμματα, τα έκανε μια ομάδα, batch,
και τα τοποθετούσε συνέχεια στον επεξεργαστή, ώστε να εκτελείται το ένα πρόγραμμα μετά το άλλο. Ήταν μια βελτίωση σε σχέση με τον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας, όπου ο χειριστής φόρτωνε κάθε εργασία ξεχωριστά και μόλις ολοκληρώνονταν αυτή η εργασία, έπρεπε ο χειριστής να πάει να την απομακρύνει αυτή την εργασία, να βάλει κάποια άλλη εργασία προς εκτέλεση. Πάμε λοιπόν στην τρίτη γενιά, όπου αναπτύχθηκε η έννοια του πολυπρογραμματισμού. Στον πολυπρογραμματισμό επιτρέπονται πολλαπλές εργασίες ταυτόχρονα στη μνήμη που εκτελεί. Πολλαπλές εργασίες ταυτόχρονα στη μνήμη και εκτελούνται όλες παράλληλα. Δηλαδή, στη μνήμη ταυτόχρονα υπάρχουν πολλαπλές διεργασίες. Άρα, λοιπόν, στα πλαίσια του πολυπρογραμματισμού υποστηρίζονται πολλαπλά στιγμιότυπα των διεργασιών, πολλαπλές ταυτόχρονα διεργασίες στη μνήμη και υπάρχει έννοια της ψευδοπαραλληλίας. Δηλαδή, όταν κάποια διεργασία απαιτεί είσοδο-έξοδο, τότε σταματάει να εκτελείται. Και ο επεξεργαστής συνδέεται με μία άλλη διεργασία προκειμένου να συνεχίσει να χρησιμοποιείται. Βέβαια, αν υπάρχει μόνο ένα πρόγραμμα που τρέχει στο σύστημα, τότε σπαταλάται χωρίς λόγο ένα σημαντικός πόρος, κύκλη του επεξεργαστή. Η έννοια λοιπόν του πολυπρογραμματισμού επιτρέπει τη συμβίωση πολλών προγραμμάτων προκειμένου να γίνει καλύτερη εκμετάλλευση του hardware, ώστε να μην υπάρχει υποχρησιμοποίηση του επεξεργαστή. Η έννοια του πολυπρογραμματισμού συνδυάστηκε επιτυχώς με την τεχνική του spooling, του ετεροχρονισμού, δηλαδή της τοποθέτησης των εργασιών σε αρχεία στο δίσκο και μόλις κάποια διεργασία απαιτούσε είσοδο-έξοδο, τότε σταματούσε η εκτέλεση αυτής της διεργασίας και ο επεξεργαστής διάβαζε από την περιοχή ετεροχρονισμού, το spooling area, την επόμενη εργασία προς εκτέλεση. Επίσης, κάποια διεργασία που ολοκλήρωνε το έργο της, απομακρύνονταν από τον επεξεργαστή και ερχόταν μια άλλη εργασία που βρισκόταν στο spooling area. Και έτσι λοιπόν προέκυψε η έννοια του χρονομερισμού. Η έννοια του χρονομερισμού είναι μια μορφή πολυπρογραμματισμού, δηλαδή της διαμήρασης του χρόνου του επεξεργαστή σε πολλαπλές διεργασίες παράλληλα, ώστε να υπάρχει η έννοια της ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλών διεργασιών. Και αυτό χρειάστηκε να γίνει, επειδή πολλοί χρήστες που ήταν συνδεδεμένοι συστηματικά δεν εγγράφανε και εκτελούσαν συνεχώς εντολές και εργασίες, αλλά περίμεναν κάποιο χρόνο προκειμένου να σκεφτούν τις επόμενες κινήσεις. Αυτό έχει ως συνέπεια ο χρόνος που σκέφτονταν αυτοί να είναι διαθέσιμος χρόνος επεξεργαστή για κάποια άλλη διεργασία. Έτσι λοιπόν, στην τρίτη γενιά, ο υπολογιστής αποτελείται από ολοκληρωμένα κυκλώματα που βελτιώνουν ταχύτητα και αυξάνουν τη χωρητικότητα μνήμης και αναπτύσσονται νέες τεχνικές, όπως η τεχνική του πολυπρογραμματισμού, ταυτόχρονη ύπαρξη στη μνήμη περισσότερων της μιας εργασίας και εναλλακτική εκτέλεσή τους, της χρονοδρομολόγησης, πολιτικές με βάση τις οποίες καθορίζεται με ποια σειρά και για ποιο χρονικό διάστημα εκτελείται κάθε εργασία, διαχείρισης μνήμης, πολιτικές με βάση τις οποίες καθορίζεται πώς θα μοιραστεί η υπάρχουσα μνήμη σε εργασίες και καταμερισμό χρόνου, υποστήριξη ταυτόχρονη σύνδεση σε έναν υπολογιστή από πολλούς χρήστες μέσω τερματικών σταθμών. Στον πόνο προγραμματισμό έχουμε μία διεργασία κάθε φορά στον επεξεργαστή, με συνέπεια να χρειάζεται να περιμένει μέχρι να ολοκληρωθεί κάποια λειτουργία εισόδου-εξόδου. Για παράδειγμα εδώ πέρα έχουμε στο σχήμα μία διεργασία που αρχικά εκτελείται και στη συνέχεια περιμένει για ένα χρονικό διάστημα, όπου είναι το χρονικό διάστημα που έχουμε είσοδο-έξοδο και στη συνέχεια, μόλις ολοκληρωθεί αυτή η είσοδος-έξοδος, εκτελείται πάλι και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν ότι για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα υπάρχει υποχρησιμοποίηση. Αν είχαμε δύο προγράμματα στον υπολογιστή, τότε όσο περίμενε η μία διεργασία, δηλαδή το πρόγραμμα α έχει wait, περιμένει λοιπόν την είσοδο-έξοδο, τότε θα μπορούσε λοιπόν να εκτελεστεί το δεύτερο πρόγραμμα. Οπότε βλέπουμε ότι έχει βελτιωθεί η χρήση του επεξεργαστή. Στην ιδεατή περίπτωση θα είχαμε πάρα πολλά προγράμματα, όπου μόλις το ένα πρόγραμμα σταματούσε για έσοδο-έξοδο, συνέχιζε
ένα άλλο πρόγραμμα να εκτελείται στον επεξεργαστή, με συνέπεια να είχαμε όσο δυνατόν καλύτερη εκμετάλλευση του υπολογιστή. Μπορούμε μάλιστα, αν θεωρήσουμε το παράδειγμα αυτό που έχουμε τρεις εργασίες, μια εργασία που είναι βαριά σε υπολογισμούς και μια εργασία που είναι βαριά σε είσοδο-έξοδο, σε απαιτήσεις είσοδο-εξόδου. Βλέπουμε λοιπόν το γράφημα αυτό εδώ πέρα του επεξεργαστή της μνήμης και του δίσκου, τόσο για τον μονοπρογραμματισμό όσο για τον πολυπρογραμματισμό. Βλέπουμε λοιπόν τις απαιτήσεις σε επεξεργαστή για τις διεργασίες μας, σε μνήμη, σε δίσκο, σε δερματικό και σε printer. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι πρώτα εκτελείται την job 1, στη συνέχεια εκτελείται η δεύτερη εργασία και στη συνέχεια η τρίτη εργασία. Θα μπορούσε όμως να εκτελούνται ψευδοπαράλληλα και η job 1 και η job 2 και η job 3 και θα βλέπουμε ότι συνολικά σε 15 χρόνους να έχει ολοκληρωθεί όλο το batch των εργασιών, ενώ στην άλλη περίπτωση θα θέλαμε διπλάσιο χρόνο, 30 χρόνους για να γίνει η επιτυχής ολοκλήρωση όλων αυτών των διεργασιών. Άρα βλέπουμε ότι με την έννοια του πολυπρογραμματισμού έχουμε βελτιώσει την ταχύτητα εκτέλεσης και την απόδοση του συστήματος. Βλέπουμε λοιπόν ότι με τον μονοπρογραμματισμό 22% χρησιμοποιεί το επεξεργαστή, ενώ με τον πολυπρογραμματισμό για την τρέχουσα κατάσταση είμαστε στο 43% και βλέπουμε γενικά ότι τα ποσοστά χρήσης έχουν αυξηθεί σε κάθε κατηγορία. Συστήματα καταμερισμού χρόνου λοιπόν, ο χρήστης σε πολλά συστήματα πρέπει να έχει άμεση και διαλογική πρόσβαση στο σύστημα και σε αυτές τις περιπτώσεις οι χρήστες χρησιμοποιούν το σύστημα μέσω τερματικών σταθμών. Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας πρέπει να διαμοιράζει το χρόνο της, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τις ανάγκες όλων αυτών των χρηστών. Υπάρχουν λοιπόν συγκρούμενες απαιτήσεις των συστημάτων δέσμης και των διαλογικών συστημάτων. Για παράδειγμα, στο πολυπρογραμματισμό δέσμης έχουμε μεγιστοποίηση της χρήσης του επεξεργαστή, ενώ στο χρονομερισμό ελαχιστοποίηση του χρόνου απόκρισης. Ενώ η πηγή των οδηγιών για το λειτουργικό σύστημα είναι εντολές γλώσσης εργασίας ελέγχου, ενώ τώρα έχουμε εντολές δοσμένες από το τερματικό. Το πρώτο λειτουργικό σύστημα καταμερισμού χρόνου ήταν το CTSS, Compatible Time Sharing System, από το MIT στα πλαίσια του προγράμματος MAC. Το σύστημα είχε 32.000 λέξεις μνήμης, από τις οποίες ο παρακολουθητής χρησιμοποίησε τις 5.000. Ένα πρόγραμμα λοιπόν φορτωνώντας τη μνήμη, ξεκινώντας πάντα από τη θέση 5.000 και αν υπήρχε ανάγκη, το πρόγραμμα έφευγε ο έλεγχος από τη χρήση της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, αποθηκευόταν στο δίσκο για να φορτωθεί ξανά σε κάποιο μελλοντικό στάδιο. Τα βασικά χαρακτηριστικά λοιπόν ήταν και προβλήματα, γιατί υπήρχε ανάγκη για προστασία και διαφύλαξη των δεδομένων και πληροφοριών ενός προγράμματος από τα υπόλοιπα. Επίσης, επειδή είχαμε πολλούς χρήστες στο σύστημα, θα πρέπει να υπήρχε κάποιος τρόπος ελέγχου και εξουσιοδότησης πρόσβασης, αυθεντικοποίησης. Και τέλος, θα πρέπει να υπήρχε μια δίκαιη κατανομή των πόρων, γιατί είχαμε συναγωνιζόμενους χρήστες που όλοι ήθελαν αυτούς τους κοινούς πόρους. Αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά ήταν και προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν στην επόμενη γενιά, που είναι η τέταρτη γενιά. Στην τέταρτη γενιά λοιπόν έχουμε τον υπολογιστή που αποτελείται από κυκλώματα πάρα πολύ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης, VLSI, ULSI κ.ο.κ. Μείωσαν δραστικά το κόστος των επεξεργαστών και των συστημάτων, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη και των προσωπικών υπολογιστών. Αναπτύχθηκαν λειτουργικά συστήματα φιλικά για το χρήστη, για προσωπικούς σταθμούς εργασίας, DOS, OS2, Windows, Android κλπ. Ανάπτυξη ισχυρών σταθμών εργασίας και δικτύων που οδήγησε στην ανάπτυξη λειτουργικών συστημάτων για δίκτυα και κατανεμημένα λειτουργικά συστήματα. Έχουμε λοιπόν στην τέταρτη γενιά μια αλματώδη αύξηση της απόδοσης του υλικού σε million extraction per second. Έχουμε το ίντερνετ που αύξησε και απέτησε κατανεμημένη επεξεργασία και ενσωμάτωση διαδικτυακών διεργασιών σε όλα τα λειτουργικά συστήματα. Παλιά
γνωστά λειτουργικά συστήματα που ονομάζονται λειτουργικά συστήματα για δίκτυα, όπως το Novell. Τώρα αυτά έχουν καταργηθεί, γιατί όλα τα λειτουργικά συστήματα ενσωματώνουν υπηρεσίες διασύνδεσης, διαδικτύου. Καθιέρωση λοιπόν της αντικειμενοστραφούς τεχνολογίας, διάδοση και ανάπτυξη της τεχνολογίας αλληλεκτρού λογισμικού, εμφάνιση του Linux, FreeBSD και άλλων Android και άλλων λειτουργικών ανοιχτών, ανοιχτής αρχιτεκτονικής, προκειμένου όλοι να συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση αυτών των συστημάτων. Στους προσωπικούς υπολογιστές λοιπόν από το 2000 και μετά εμφανίστηκε το middleware, το λογισμικό που συνδέει δύο ξεχωριστές εφαρμογές σε ένα δίκτυο, web services, υπηρεσίες, DSL, βελτιωμένες αρχιτεκτονικές δικτύων, αύξηση της παράλληλης επεξεργασίας, χρήση προτύπων όπως το POSIX, προκειμένου να υπάρχει φορητότητα μιας εφαρμογής από το ένα λειτουργικό σύστημα στο άλλο, και υπολογιστική δυνατότητα σε φορητές συσκευές που να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες λειτουργικές απαιτήσεις, π.χ. κατανάλωση ενέργειας κ.ο.κ. Έτσι λοιπόν υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες λειτουργικά συστήματα για κεντρικά συστήματα, για διακομιστές, για πολυεπεξεργαστές, για προσωπικούς υπολογιστές, για φορητές συσκευές, για ενσωματωμένα συστήματα, για αισθητήρες, για λειτουργικά συστήματα πραγματικού σκοπού, για έξυπνες κάρτες κ.ο.κ. Για παράδειγμα, παλιά υπήρχε μια κατηγορία λειτουργικά συστήματα δικτύων, όπου ήταν η δυνατότητα επικοινωνίας με άλλες συσκευές, όπως να κάνουν login, FTP κ.ο.κ. Όλες αυτές οι υπηρεσίες έχουν ενσωματωθεί στα σημερινά λειτουργικά συστήματα, άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει έννοια του λειτουργικού σύστημα για δίκτυα. Όλα τα λειτουργικά συστήματα έχουν πια διασύνδεση με το διαδίκτυο. Κατανεμμένα λειτουργικά συστήματα είναι κάτι άλλο, όπου μπορούν πολύ διαφορετικοί υπολογιστές, ο κάθε υπολογιστής έχει το δικό του επεξεργαστή, μνήμη και πόρους, να τους παραχωρήσουν σε ένα κεντρικό σύστημα προκειμένου να τρόπο διαφανή, προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε την παραλληλία για την εκτέλεση κάποιων μεγάλων υπολογιστικών προκλήσεων. Λειτουργικά συστήματα πολυμέσων. Παλιά υπήρχαν λειτουργικά συστήματα ειδικά για πολυμέσα. Για παράδειγμα, το λειτουργικό σύστημα της Amiga ήταν ένα λειτουργικό σύστημα που είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για εφαρμογές πολυμέσων. Εν τούτης πια όλα τα σημερινά λειτουργικά συστήματα παρέχουν υποστήριξη πολυμέσων, δηλαδή ανάγνωση, εγγραφή βίντεο, επεξεργασία εικόνας, βίντεο κ.ο.κ. Κάποια άλλα λειτουργικά συστήματα είναι λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου, όπου εκεί πέρα είναι λειτουργικά συστήματα με ιδιαιτερότητες στο χρονοπρογραμματισμό, γιατί πρέπει να ανταποκρίνονται σε πραγματικό χρόνο. Για παράδειγμα, θα πρέπει τα λειτουργικά συστήματα αυτά να μπορούν μέσα σε ένα άμεσο και σαφώς καθορισμένο χρονικό διάστημα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις. Τα λειτουργικά συστήματα είναι από τα πιο πολύπλοκα είδη λογισμικού που αναπτύσσονται, όπως για παράδειγμα το Multics ανακοινώθηκε το 1963 και λειτουργήσε το 1969, ύστερα από 6 ολόκληρα χρόνια. Το λειτουργικό σύστημα OS 360 είχε 1000 λάθη, τα Windows NT υπέφεραν επί 7 χρόνια, άρα λοιπόν στην ανάπτυξη των λειτουργικών συστημάτων βρίσκουμε πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολλές χρονοβόρες διαδικασίες και ασφαλώς απαιτούνται εκατοντάδες και χιλιάδες ανθρωπομήνες. Υπάρχουν πάρα πολλά λειτουργικά συστήματα γιατί υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες, όπως γενικού σκοπού, διακομιστές, ενσωματωμένα συστήματα, παιχνιδομηχανές κ.ο.κ. Διαφορετικές εταιρείες, κάθε μια εταιρεία θέλει να πουλήσει το δικό της λειτουργικό σύστημα, εθελοντές όπου αναπτύσσουν σε κοινότητες τα δικά τους λειτουργικά συστήματα, διαφορετικό hardware που έχουν διαφορετικές απαιτήσεις. Και τέλος, για τα βασικά υποσυστήματα των λειτουργικών συστημάτων που θα τα γνωρίσουμε στις επόμενες διαλέξεις, είναι τα εξής. Είναι το υποσύστημα της διαχείρισης μνήμης, όπου παρέχει το ποσό της μνήμης που απαιτεί κάθε διεργασία, σελιδοποιεί τη μνήμη και προστατεύει τη μνήμη, η διαχείριση των αρχείων για τη δημιουργία, μετονομασία, εγγραφή, διαγραφή και άλλες λειτουργίες, το χρονοπρογραμματισμό των διεργασιών, δηλαδή πότε και για πόσο θα εκτελεστεί μια διεργασία, την διαχείριση και προστασία πόρων, πότε θα δοθεί πρόσβαση και με τι δικαιώματα, και τη διαχείριση εισόδου-εξόδου. Όλα αυτά τα υποσυστήματα θα τα αναλύσουμε στις επόμενες διαλέξεις.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η πρώτη διάλεξη.